πολύ χαρά. Σας καλωσορίζουμε στο ίδρυμά μας και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένο το νέο έτος. Γεμάτο υγεία, χαρά, αγάπη και δύναμη για την προσπέλαση κάθε εμποδίου, αλλά και για την κατάκτηση κάθε επιθυμητού στόχου. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, μιας και η σημερινή ημέρα είναι αρκετά επιφορτισμένη με πολλές εκδηλώσεις, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω εκ μέρους των τροφίμων που φιλοξενούνται στο ίδρυμά μας τις πιο βαθιές και ειλικρινείς ευχές και ευχαριστίες για την αγάπη και την φροντίδα που λαμβάνουν από όλο το διάστημα που φιλοξενούνται εδώ. Οι ευχαριστίες αυτές απευθύνονται σε όλους εσάς που η αγάπη σας προς τον συνάνθρωπο σας οδηγεί στο να προσφέρετε κάθε υγιή και ειδική βοήθεια. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς, σεβασμιότατε, γιατί ως πατέρας πονά και φροντίζει για τα παιδιά του, αλλά και ως γνήσιος εκτελεστής των Ευαγγελικών Διδασκαλιών, αγωνίζεστε καθημερινά εδώ και 30 ολόκληρα έτη ως ιεράρχης της τοπικής μας Εκκλησίας, θυσιάζοντας τις περισσότερες φορές την προσωπική σας υγεία, ηρεμία και ανάπαυση για να εξασφαλίζετε τα απαραίτητα αγαθά, υλικά και πνευματικά. Επίσης, σας μεταφέρω τις ευχές και τις βαθύτατες ευχαριστίες των εργαζομένων του Ιδρύματός μας, μαζί με την διαβεβαίωση και η υπόσχεσή τους ότι όπως μέχρι τώρα, αλλά και για το μέλλον, για όσο βέβαια μας επιτρέπει ο Θεός, θα συνεχίσουν να εργάζονται φροντίζοντας τους συμπαθέστατους γέροντες, επιδιώκοντας πάντα το καλύτερο δυνατό. Τέλος, αφού σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, θα σας παρακαλέσω θερμά να προσεύχεστε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας φωτίζει και να μας ενδυναμώνει για τη συνέχιση της καλής λειτουργίας του Ιδρύματός μας και για τη συνέχιση της πολύτιμης προσφοράς του προς τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Μιας και οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες οικονομικά αλλά και ηθικά, απαξιώνοντας την ανθρώπινη αξία. Επίσης, όλοι μαζί θα προσευχόμαστε προς τον Πανάγαθο Θεό για εσάς, σεβασμιότατε, για να σας χαρίζει υγεία, σωματική και ψυχική, υπομονή και δύναμη για τη συνέχιση του θεάρεστου έργου σας, στέφοντας για πολλά ακόμη έτη ως στήλος ακρόνητος και λίγνος αείποδος της τοπικής μας Εκκλησίας. Σεβασμιότατε, σας παρακαλούμε να... Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος τούτου, του Διευθυντού των Δωρητών και Ευεργετών αυτού, των Τροφίμων και Εργαζομένων εν αυτών, ως και πάντων των παρισταμένων εν τη τελετή ταύτη. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου Βατιστήνε καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόπου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι προσκεκλημένοι μας, οι αρχές και οι υπόλοιποι εσείς, έχετε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι αρχές φροντίζουν με τον τρόπο τους για την καλή λειτουργία των Ιδρυμάτων μας. Και εσείς με τη σειρά σας, από το περίσευμά σας ή από το υστέρημά σας, καταθέτετε τον οβολό σας, την οικονομία σας, ώστε να έχει μια καλή πορεία και το Ίδρυμα τούτο όπως και τα άλλα. Αυτός που προσφέρει έστω ένα ευρώ από την 1η Ιανουαρίου αυτού του χρόνου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, για τον επόμενο χρόνο που θα κόψουμε την πίτα, να μας αξιώσει ο Θεός να υπάρχουμε, παίρνετε μια πρόσκληση και μαζί με την πρόσκληση και ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπολαιός μας για να σας τιμήσουμε και με τον τρόπο αυτό να σας ευχαριστήσουμε, να ανταποδώσουμε δηλαδή την καλοσύνη και την ευεργεσία τη δική σας με έναν χαιρετισμό δικό μας και με μια πρόσκληση δική μας. Επομένως, όσοι είστε εδώ, έχετε αυτό το κοινό γνώρισμα του ευεργέτου, του μεγάλου ή του μικρού ανεξαρτήτως του Ιδρύματος αυτού. Αισθάνομαι πιεστικόν το χρέος αυτή την ώρα μέσα από την καρδιά μου να πω τα μεγάλα μου ευχαριστώ. Βέβαια πρέπει να σας πω χίλια, αλλά επειδή δεν μπορώ να σας πω χίλια, σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για το Ίδρυμα, για τον καλό λόγο που λέτε, για την προσευχή την οποία κάνετε, για την οικονομική ενίσχυση την οποία προσφέρετε, για την ηθική συμπαράσταση προς τους εργαζομένους, τον διευθυντή, τους φιλοξενουμένους εδώ γέροντές μας. Για ό,τι κάνετε, έχω την υποχρέωση αυτή την ώρα να σας πω μέσα από την καρδιά μου το μεγάλο μου ευχαριστώ. Και εύχομαι μαζί να σας ανταποδώσει ο Θεός για αυτό που κάνετε εκατονταπλάσια και σε υλικά αγαθά και σε πνευματικά αγαθά. Τα όνειρα που έχουν οι νεότεροι, τα μέλη της οικογένειάς σας, να τα ειδούν πραγματοποιημένα. Τις επιθυμίες που έχετε εσείς οι μεγαλύτεροι, τις αγνές και καθαρές, τις ανθρωπιστικές και θρησκευτικές, να τις ειδείτε πραγματοποιημένες. Γιατί είναι πίκρα για τον άνθρωπο να φεύγει από αυτόν τον κόσμο, από αυτή την πολυστέναρτη γη, χωρίς να προλάβει να δει τα όνειρά του πραγματοποιημένα και τους πόθους του. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας, λυρικούς και λαϊκούς, επισήμους και προσκεκλημένους μας, και να ευχηθώ τούτος ο χρόνος να είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο. Και όπως είπα σήμερα και στην Εκκλησία, να είναι αισιόδοξος και όχι να είναι αίσιος και όχι απέσιος. Να είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο. Ευχαριστώ.